χειρότερη κατάσταση αυτή δεν θα ανεχτούμε. Στα Κάγκελα, οι κάτοικοι γύρω από το βιολογικό της Πάτρας στην περιοχή της παραλίας προειδοποιούν με αποκλεισμό του βιολογικού σε περίπτωση που περιφέρεια και Δήμος επιχειρήσουν να υλοποιήσουν το σχέδιο επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού. Έχουν δαπανηθεί κάποια εκατομμύρια ευρώ για να έρθουν οι σωληνώσεις από το Ρίο Ταραχοβίτικα μέσα στο βιολογικό και δεν μπορώ αυτά τα χρήματα να τα πετάξω στο δρόμο. Θα πρέπει να το βάλω. Το ζήτημα είναι ότι το είχαμε πει και νωρίτερα και ήταν και ο ίδιος στις δημοτικές συνεδριάσεις όταν ήταν αντιπολίτευση και του είχαμε πει ότι αυτά τα χρήματα είναι κρίμα να τα πετάξετε. Θα μπορούσε να γίνει ένας κλειστού τύπου βιολογικός στο Ρίο, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005. Το 2005 προβλέπονται κλειστού τύπου βιολογικοί. Αυτός εδώ λειτουργεί επειδή λειτουργεί, όχι να επεκταθεί κιόλας. Είμαστε άνθρωποι του βιολογικού. Δεν ζούμε δίπλα στο βιολογικό, ζούμε μέσα στο βιολογικό. Τα παιδάκια αυτά που βλέπετε το πρωί που ξυπνάνε δεν ρωτάνε τι μυρίζει. Το διαπιστώνουν. Μπαμπά, βρωμάει ο βιολογικός. Άλλη επέκταση. Ο βιολογικός δεν δέχεται από εμάς. Ήδη ανεχόμαστε μια κατάσταση. Άλλη κατάσταση χειρότερη από αυτή που ανεχόμαστε δεν θα ανεχτούμε. Θα μπουν τα παιδιά μας μπροστά, μαζί και εμείς οι γονείς, και δεν θα γίνει καμία επέκταση. Τα σπίτια τα βλέπετε που είναι. Ο βιολογικός είναι εδώ, οι δεξαμενοί θα είναι ακριβώς από κάτω. Επιρρύπτουν ευθύνες στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και στον Δήμαρχο Πατρέων και ζητούν να γίνει δημόσια διαβούλευση για το θέμα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Κατσιφάρας έστειλε τους δικούς επιθεωρητές, διαπίστωσαν ένα σωρό παρατυπίες μέσα στο βιολογικό. Παρ' όλα αυτά, θα δώσει 29 εκατομμύρια, ελαφρά την καρδία, για να γίνει αυτό εδώ το τέρας να γίνει μεγαλύτερο. Βέβαια, σε αυτό δεν προβλέπεται καμία βελτίωση του βιολογικού. Δεν προβλέπεται τίποτα παρά μόνο δύο καινούργιες τρύπες, γούβες, που θα έρχονται τα λίμματα του Ρίου, του Αναραχοβητίκων, του Αγίου Βασίλη και ενδεχομένως του Μυντιλογλίου, της Οβριάς, των Βραχνεϊκών, των Ροητίκων, τα οποία βέβαια Βραχνεϊκά, Ροητίκα, Οβριά πρέπει να είχαν μπει από το 2000 που έγινε ο βιολογικός. Μπήκαν κάποιοι άλλοι μέσα, ο λόγος και ο τρόπος. Δεν μπορούμε να σας το πούμε. Δεν το ξέρουμε. Θεωρώ ότι ο κύριος Πελετίδης με αυτά που μας είχε πει θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε και να έχει σταματήσει τα έργα, να είχε κάνει καινούριο σχεδιασμό όπως ακριβώς διατηνόταν και πριν από το να γίνει δήμαρχος, να κάνει καινούριο σχεδιασμό, σωστό σχεδιασμό και τα χρήματα αυτά να πάνε σε πραγματικά σωστά έργα και όχι σε αυτό εδώ το τέρας. Η καθημερινότητά τους αποτελεί ένα μαρτύριο, αναφέρουν. Ζουν δίπλα στη δυσοσμία και τα μικρόβια. Υποφέρουν εδώ και περίπου 20 χρόνια μετά την απόφαση που χαρακτηρίζουν απαράδεκτη της κατασκευής ανοιχτού τύπου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων Πάτρας μέσα στον αστικό ιστό. Δεν γίνεται κανένας καθαρισμός. Όλα τα ζωήφια, τα τροκτικά είναι μέσα στα σπίτια μας από ό,τι βλέπετε. Δεν δίνουν καμία σημασία και θέλουν να κάνουν και επέκταση. Θέλω να δείξετε αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα. Και τα παιδιά μας τέτοια εποχή, τα πηγαίνουμε στο Καραμανδάνιο, έχουμε και αποδείξεις, Γιώργο. Υπάρχουν κουνούπια τεράστια και μολύνονται όλα τα παιδάκια. Ο κύριος Παπανικήτας μαζί με τον Δήμαρχο και κάποιους άλλους συμβούλους έχουν βρει ένα χημικό, δεν ξέρω τι, μια ουσία τι είναι, και ρίχνουν στα λίμματα τα πρωτογενή, διαλύουν τη λιματολάσπη με αποτέλεσμα να βρωμάει ο τόπος, να μυρίζει, γιατί εκεί που γίνεται η πρωτογενής διάλυση όλων αυτών των ενζημάτων είναι τρομερή. Ναι. Χωρίς να έχουν καμία άδεια, τους το απαγορεύει η απόφαση, την εξακολουθούν να το ρίχνουν, έχουν φάει πρόστιμο γι' αυτό και τελικά δεν ξέρουμε και τι είδος είναι. Μήπως είναι καρκινογόνο, μήπως είναι οτιδήποτε. Οι εξηγήσεις που τους έχουν ζητηθεί από όλα τα υπουργεία δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα.